Η Γερασιμίδου φωνάζει και λέει: Βοήθεια, ρε παιδιά, κάντε κάτι για την εκπομπούλα μας. Γιατί για το θεατρικό του όχι να το βλέπει. Κάντε κάτι για την παράσταση κτλ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρλένα Αθανασίου για το θέμα αυτό. Γιατί εμείς βοηθήσαμε την κατάσταση. Γιατί το à la carte φιλοξένησε την κυρία Γερασιμίδου. Ακριβώς. Και παιδιά και άλλα site. Παιδιά, σήμερα είδα και site αρκετά, να μην πω τα ονόματα. Παίξανε, ναι. Ας πούμε και το Γόβα Στιλέτο και άλλα. Παίξανε τη Γερασιμίδου μετά την έκκληση. Στο GR Express. Και στο GR Express, ναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Η Γερασιμίδου έκανε έκκληση για βοήθεια. Αυτή την περίοδο ανεβάζει στη σκηνή του θεάτρου από κοινού τη νέα σατυρική performance με τίτλο 41 δεύτερο Μίησης, μαζί με τον σύζυγό της Αντώνη Ξένο και την κόρη τους Αγγελική. Η ηθοποιός ξέσπασε υποστηρίζοντας πως τόσο καιρό δεν έχει γραφτεί τίποτα για την παράσταση και το νέο θέατρο που έφτιαξαν με τον σύζυγό της, τονίζοντας πως δεν έχουν χρήματα να πληρώνουν για δημόσιες σχέσεις. Τα κάνουν όλα μόνοι τους. Είναι θυμωμένοι γιατί αισθάνεται σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν έντυπα που ασχολούνται με τον πολιτισμό, όπως για παράδειγμα Sites και Free Press, τα οποία δεν έχουν γράψει τίποτα για την παράσταση, ούτε καν ότι υπάρχουν και λειτουργούν ως θέατρο. Η Ελένη Γερασιμίδου πήρε την πρωτοβουλία προσωπικά η ίδια και τηλεφωνεί, ζητώντας να γράψουν κάτι. Έχει ήδη αρχίσει να επικοινωνεί η ίδια, έχουν στείλει κανονικά email σε όλους, αλλά δεν αναφέρουν τίποτα. Είμαι ηθοποιός από το 1973. Αν με γράψουν αυτοί στα παλιά τους τα παπούτσια, μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι τα λεγόμενά της. Έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον κόσμο. Είναι πολύ στεναχωρημένοι. Η ίδια δηλώνει πως δεν είναι του συστήματος. Όλοι ξέρουμε που πραγματικά ανήκει, αλλά η ίδια δεν μπορεί να παρακαλάει. Θέλω να πω ότι στο πλάνο είδαμε την Ρόμου Κιού και το Λάζο Μαντικό του Art FM 90,6. Και είδαμε και η Ελευθερία Νταβατζή από το Αλακάρ του Σαββατοκύριακο και μου είπε ότι ήταν καταπληκτική η παράσταση. Ναι. Πήγε και κάνανε αυτή την συνέντευξη που είδατε. Έτσι. Να πάτε να το δείτε το θεατρικό αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εξάλλου η κυρία Γερασιμίδου έχει δώσει δείγματα. Είναι από τρελά. Το 1973 η κυρία Γερασιμίδου, έχει γράψει όχι απλά ιστορία. Ξέρεις ότι κάποτε ήταν, όταν ήταν ζωή η αδερφή της Νατάσα Γερασιμίδου, ήταν πανικός, ιδιαίτερα στη δεκαετία 80 με τις βιντεοκασέτες, όταν το λέω να δεις. Ναι, βιντεοκασέτες, αλλά και εγώ από εκεί τη θυμάμαι.